Βρισκόμαστε ξανά στο πολύ πολύ αγαπημένο μου Χαλάνδρι και ήρθαμε να φάμε κάτι πάρα πολύ αγαπημένο μου επίσης. Ήρθαμε για νούντες και πολλά άλλα διάφορα και υπέροχα στο Walk on Fire. Στο Walk on Fire, στο Χαλάνδρι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και θέλω να μάθω τι μπορεί να βρει κάποιος εδώ. Ουσιαστικά εδώ πέρα είμαστε κινέζικο street food. Μπορεί να βρει noodles και ριζάκι. Έχει και fortune cookie, για να δούμε. Καλύτερα να ρωτήσεις δύο φορές από το να χαθείς μια φορά. Αυτό είναι σπόντα, επειδή χάνομαι όλη την ώρα τον οδηγό έτσι. Φτιάχνουμε τα noodles από την αρχή εμείς, ό,τι υλικά διαλέξει ο πελάτης. Η βάση των noodles είναι με λαχανικά, λάχανο, καρότο, φρέσκο, ξερό κρεμμύδι και μετά βάζουμε ό,τι θέλουμε εμείς και τελειώνουμε μια σαλτσούλα. Και έχετε και διαφορετική ποικιλία σε noodles και σε ρύζι. Ναι, ουσιαστικά έχουμε 4 ειδών noodles, είναι τα noodles απλά, του αυγού, του ρυζιού και από φαγόπυρο. Και έχουμε μετά άσπρο ριζάκι, καφέ ριζάκι και μια βάση μόνο με λαχανικά για βίγκα. Και έχω μάθει επίσης ότι έχετε και μια ιδιαίτερη διαδικασία στο να διασφαλίζετε την ποιότητα του φαγητού. Έχουμε εδώ αυτή την ταινιούλα που βλέπουμε, Walk on Fire. Κάθε φαγητό από την ώρα που ετοιμάζεται μέχρι να πάει στον πελάτη, σφραγίζεται. Με το αυτοκολλητάκι αυτό, για να βλέπει ο πελάτης ποιος είναι αυτός που του έφτιαξε το πιάτο, για να μπορούμε και να το καλυτερεύσουμε. Τα πράγματα τα οποία μπορεί να βάλει κάποιος στα νούντλς ή στο ρύζι του, ποια είναι? Έχουμε ποικιλία στον κατάλογο, έτσι έχουμε 3 ειδών κρέατα, έχουμε κοτόπουλο, χοιρινό μοσχάρι. Το μοσχάρι συγκεκριμένα και κομμάτι ριμπάι, είναι πολύ ωραίο. Θέλω να δοκιμάσω αυτό πάρα πολύ, το οποίο είναι με φαγόπυρο και μοσχάρι. Και είναι κάτι που δεν έχω ξαναφάει, νομίζω ποτέ. Τι ώρες και τι περιοχές εξυπηρετείτε με delivery? Λιώνει στο στόμα. Μήπως. Εξυπηρετούμε σε εμβέλεια 7 χιλιόμετρα και οι ώρες είναι από 12 ώρα το πρωί μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι εξαιρετικά θρεπτικό. Γιατί έχει φαγόπυρο που είναι super food, δημητριακό, ακραίο. Έχουμε θαλασσινά, γαρίδες, καραβίδες, σολομό, αστακούρα. Γαριδούλα. Μήπως τελικά τα νούδλες είναι αγαπημένο μου φαΐ? Μήπως αυτό είναι? Μήπως έχω ξεπεράσει τις πατάτες τηγανιτές? Υπάρχουν κάποιοι τυπικοί συνδυασμοί που κάνετε? Ένας ωραίος συνδυασμός είναι noodles κοτόπουλο, τεριάκι και λίγο καυτερί. Μικρή δεν έτρωγα μανιτάρια. Τώρα τρώω πάρα πολύ μανιτάρια. Και είμαι τρομερά φαν. Άμα είναι τόσο καλό, δηλαδή σπανίως τρως τόσο ωραίο μανιτάρι. Το ψήσιμο είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα υλικά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι το επεισόδιο μας αυτό που η Φωτεινή παθαίνει πρόβλημα με τα μανιτάρια. Τις σάλτσες φτιάχνουμε εμείς, είναι χειροποίητες. Τα κρέατα μας είναι ελληνικά, είναι νοπά. Και όλη η προετοιμασία γίνεται με αγάπη και φροντίδα από το προσωπικό μας. Και είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι είναι noodles τα οποία μπορεί να φάει οποιοδήποτε. Είναι πάρα πολύ οικονομικά. Ακριβώς, είναι 3,95 η βάση, με λαχανικά και αυγό και σαλτσούλα δωρεάν από εμάς. Vegan. Και ποια είναι η σχέση σας με τις online παραγγελίες? Πλέον με το eFood πάμε πολύ καλά, έχουμε αναγνωριστεί από τον κόσμο και με τις προσφορές που βγάζει το eFood, αλλά και με τα κριτήρια που βγάζουν οι πελάτες στο eFood για να μπορούμε να διορθώνουμε και τα λάθη μας. Έφαγα μόλις ένα μανιτάρι, γιατί είναι άρρωστο. Για φίλους πορτοφάγους, καταπληκτική επιλογή. Καταπληκτική επιλογή. Παιδιά, εγώ ήρθα και δοκίμασα. Για σας, πάλι θυσιάστηκα. Άμα είστε Χαλάνδρι στις γύρω περιοχές και ωραίγεστε noodles, είναι ιδανική επιλογή. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά και καλά. Δεν έχω ξαναφάει ρύζι με chopsticks, νομίζω. Μπορεί να αποτύχω παταγωδός. Τα μανιτάρια αυτά θα με πεθάνουν. Όχι, αγάπη μου. Εγώ να αποτύχω. Ο Γιώργος Βαγιάτας δεν ξέρει να χρησιμοποιεί chopsticks. Τι είναι, Γιωργάκη? Πώς φαίνεται?